Θα έλεγα ότι είναι μια άκρως αμυντική και το καθές κίνηση εκ μέρους του κυρίου Σαμαρά. Και μια ίστατη προσπάθεια να διασωθεί ζητώντας ψήφο εμπιστοσύνης από ένα κοινοβούλιο το οποίο στερείται ουσιαστικά πολιτικής νομιμοποίησης. Δεν νομίζω ότι η κατάρρευση της κυβέρνησης θα επιβραδυνθεί μέσα από τέτοιου είδους κινήσεις, ούτε ότι θα βγει ενισχυμένη. Ακόμη και αν πάρει, έτσι όπως είναι πολύ πιθανό, τους 151, 152, 153. Θα έχει όμως ένα πλεονέκτημα αν το πάρει μετά από τέτοιο κλίμα, κύριε Σκορλέτη. Έχει πλεονέκτηματα τα οποία διαρκούν όσο και η διάρκεια των 40-45 λεπτών των απογευματινών δελτίων ειδήσεων. Έτσι δεν είναι το πλεονέκτημα. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση να κυβερνά διαρκώς κόντρα στο ρεύμα. Δεν μπορεί ο φόβος της να είναι η έκφραση της λαϊκής βούλησης. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όταν το κάνεις αυτό, το μόνο που κάνεις είναι να προδιαγράφεις ότι η ήττα στις επόμενες εκλογές θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Κύριε Σκουλέτη, και νομίζω ότι τέτοιες κινήσεις ουσιαστικά οδηγούν σε ένα τέτοιο ασφαλές συμπέρασμα, ότι αυτή η κυβέρνηση θα ιτηθεί έτσι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, θα είναι ολέθριο το αποτέλεσμα των εκλογών όταν γίνουν με καταληκτική ημερομηνία την υπόθεση των προεδρικών ψηφοφοριών για την προεδρική εκλογή. Μια κυβέρνηση η οποία θα έχει πάρει ψήφο εμπιστοσύνης ανατρέπει, διαφοροποιεί την τακτική του ΣΥΡΙΖΑ που ζητά εκλογές εδώ και τώρα? Όχι, νομίζω ότι το καταλάβατε και από αυτά που σας έλεγα πριν. Τι θα αλλάξει αυτή η εικονική εμπιστοσύνη, αυτή η ψεύτικη εμπιστοσύνη? Δεν είναι μια πλαστή εμπιστοσύνη αυτή τη στιγμή. Η κυβέρνηση σήμερα ουσιαστικά κινδυνεύει από τι? Κινδυνεύει από τον ίδιο τον κόσμο. Αυτό είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος της αυτή τη στιγμή. Αυτό φοβάται. Προσπαθεί να το διασκεδάσει με διάφορους τρόπους, αλλά νομίζω ότι η εικόνα αυτή δεν μας διασκεδάζει. Και Σκουλέτη, ευχαριστούμε για αυτή την πρώτη παρέμβαση. Θα έχουμε τον χρόνο να τα κουβεντιάσουμε και πιο αναλυτικά. Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Σκουλέτη.